παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας θέλει να είμαι κάθε χρόνο στην πρώτη ακολουθία των χαιρετισμών, στην πρώτη στάση των χαιρετισμών, εδώ στο ναό που είναι αφιερωμένος στους Αγίους Ενδόξους, μεγαλομάρτυρες, Θεοδόρους. Μια και η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους και ο λαός μας περισσότερο, διότι η Εκκλησία μνημονεύει το Σάββατο πριν την Κυριακή της Ορθοδοξίας το διακονήμα πάνω του τύπου του Θεοδόρου. Όμως ο λαός μας συνέδεσε τους Αγίους και έτσι όπου ναός αφιερωμένος στο όνομά τους, εκεί και ορτάζουν αυτή την ημέρα. Και αυτοί που φέρουν το όνομα Θεόδωρος ή Θεοδώρα και αυτοί τούτο το Σάββατο ερωτάζουν. Και έτσι είμαστε εδώ, έχοντας αυτή την χαρά και την ευλογία της Εκκλησίας μας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που ξεκινήσαμε να απαντήσουμε και να πορευόμαστε προς το Πάσχα, να έχουμε αυτή την αναπνοή των χαιρετισμών. Το ακαθίστο, όπως ονομάζεται ήδη. Και λέγεται ακάθιστος γιατί, συνέβη ένα ιστορικό γεγονός. Υπήρχε αυτό το κοντάκι, αυτός ο ύμνος. Και μάλιστα τόσο μεγαλειώδης, τόσο σημαντικός και τόσο αγαπητός τον Ορθόδοξο λαό από τότε, εκείνη την εποχή, όπου χάθηκε το όνομα του συγγραφέα. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο συγγραφέας. Ίσως ακριβώς γιατί θέλει να είναι ένα κλίμα του λαού, να είναι μια προσευχή των πιστών. Και έτσι μέχρι και σήμερα κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς ποιος έγραψε αυτόν τον ύμνο. Ήταν το 626 που ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε κάτω στα βάθη της Ανατολής για να υπερασπιστεί την αυτοκρατορία, αλλά ήρθαν ευθύ από τον Βορρά και πολιόρκησαν τη βασιλεύουσα. Ήταν οι άπαροι που είχαν κατέβει με τα πλοία τους και περικύκλωσαν τη βασιλεύουσα από όλη την Κωνσταντινούπολη, που βρέθηκε σχεδόν ανυπεράσπιστη. Λίγοι στρατιώτες εστάλησαν από τον αυτοκράτορα και παρέμεινε μόνο στην πόλη ο πατριάρχης Σέρβιος και ο Εύων την Ευθύ από την πλευρά του αυτοκράτορος για να υπερασπιστούν την πόλη των πόλεων. Και τότε ήταν ακριβώς μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν βαθιά εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και ήξεραν πού μπορούν να προστρέψουν σε μεσητεία. Και έτσι προσέτρεχαν στην Παναγία. Εκεί στην Παναγία του Δακτερνών, παρακαλώντας την Παναγία να σώσει την πόλη της. Και έτσι και ενώ φαίνεται να έφερε στο αποκορύφωμα αυτή η πολιορκία και κάποια στιγμή θα έπεφτε πλέον η πόλη στα χέρια του Αβάου, ήρθε τρικυμία μεγάλη, τέτοια που διεσκόρπισε το στόλο τους, επνίμησαν πλοία και στρατιώτες και σώθηκε η πόλη. Και τότε ο Πατριάρχης κάλεσε τον λαό σε ευχαριστήρια και πήγαν στην Παναγία των Δαχαινών σε ολονύχτια αγρυπνία και παρέμειναν όλες τις ώρες όρθιοι ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο. Και από τότε ονομάστηκε ακάθιστος για να υπενθυμίσει τι σημαίνει η Παναγία στη ζωή των πιστών. Και αναφέρω αυτό το ιστορικό γεγονός που είναι ως εκδοπλίστων γνωστό σε όλους, γιατί και πάλι ζούμε σε μια εποχή που πρώτα-πρώτα πνευματικά νιώθουμε πολύ ορκισμένοι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ακούγεται συχνά αυτή η λέξη τις ημέρες του της. Για τον γνωστό λόγο που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Όμως είναι ακριβώς μια λέξη που εκφράζει και τον τρόπο που βιώνουμε οι πιστοί τούτη την εποχή σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο. Νιώθουμε να μας πολιορκούν από παντού. Δυνάμεις ανδείξουν προς την πνευματική ζωή μας. Νιώθουμε πολιορκημένοι σε έναν κόσμο που θέλει ουσιαστικά να αρνηθεί την παρουσία του Θεού. Νιώθουμε πολιορκημένοι όντως πολλές φορές σε έναν πολιτισμό που έχει αντιφάσεις, που δεν διευκολύνει να μπορέσει κανείς να κρατήσει αυτά τα ζώπια της πίστεως.
νιώθουμε πολύ ορκισμένοι μέσα από αντίξωες καταστάσεις που έρχονται να πονέσουν μέσα στη ζωή των ανθρώπων, όπως και αυτός ο πόνος της πανδημίας. Περνάμε τώρα 2 χρόνια ολόκληρα σαν δοκιμασία υπομονής. Όλα αυτά που έρχονται μέσα στη ζωή των ανθρώπων και πολλές φορές καταπολούν τις ψυχές μας, τις οδηγούν σε αγωνία. Κι όμως έρχεται η Εκκλησία να μας πει: μην αποκάλετε, μην απελπίζετε κανείς, γιατί ζει Κύριος ο Θεός και υπάρχει ένα θυμίαμα μεσητείας, υπάρχει ένα θυμίαμα παρακλήσεως, υπάρχει ένα θυμίαμα προσευχής και είναι το θυμίαμα της Παναγιάς, που δέχεται τις δικές μας προσευχές και θεήσεις και αυτή αμέσως απευθύνεται στον Υιό και Θεό μας και γίνεται έτσι η πρεσβεία μας, πρεσβεία θερμή και ακαταμάχητη και γίνεται τότε λιμάνι της ψυχής μας η ίδια η Παναγιά, γιατί ξέρουμε ότι είναι μαζί με τον Υιό και όταν σε αυτήν ομιλούμε ο Υιός ακούει και όταν αυτή παρακαλάμε ξέρουμε ότι μας νιώθει σαν μάνα, τότε ο Υιός σπέφτει και έρχεται σε βοήθεια του κάθε ανθρώπου και όλων μας. Να, γιατί είναι τούτη η περίοδος που μας δίνει αυτή την ευκαιρία και την αναπνοή να μπορούμε να μιλάμε στη μάνα μας, σε αυτήν που ονομάστηκε τότε από το λαό της Κωνσταντινούπολης και μέχρι σήμερα για όλους μας υπέρμαχος στρατηγός. Στρατηγός της ζωής μας, στρατηγός της ψυχής μας, στρατηγός στο νου μας, που καλείται να μείνει ήρεμος, ψύχρεμος, για να κρατήσει αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας, να μην ανασταποθεί, να μην χαθεί και να μείνει πολύ περισσότερο απελπιστή. Να, γιατί η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ακριβώς μια περίοδος που καλούμεθα να ξαναβρούμε πρώτα-πρώτα τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στροφή προς τα μέσα μας. Η εξωστρέφεια του σημερινού κόσμου, όπου μετράει την ταχύτητα, τις κατακτήσεις, όπου μετράει τους ανθρώπους όχι με το τι είναι αλλά με το τι έχουν, σε αυτή την περίεργη εποχή, όπου πλέον οι άνθρωποι, ενώ έχουν όλες τις δυνατότητες να επικοινωνούν μεταξύ τους, ταυτόχρονα έχουν χάσει τη μεταξύ τους κοινωνία, σε αυτή την εποχή καλούμεθα να ξαναστραφούμε προς τον εαυτό μας με σιωπή. Με μια σιωπή που είναι σωτήρια, γιατί θέλει με ησυχία να βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε κάθε φορά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και είναι αυτή η περίοδος, αυτή που μας καλεί η Εκκλησία, αν θέλουμε να γίνει η μεγάλη συνάντηση, όντως συνάντηση χαράς και αναστάσεως. Και στη συνέχεια μας καλεί ακριβώς αυτή η περίοδος να στραφούμε και σε μια ζωντανή εικόνα του Θεού. Τούτη την Κυριακή θα εορτάσουμε και πάλι τις εικόνες της Ορθοδοξίας. Αυτή την αλήθεια της Ορθοδοξίας και τον θρίαμβο, γιατί διασώθηκαν οι εικόνες ως εικόνες που μας αναβιβάζουν στο πρωτότυπο. Αλλά δεν παραμένει και δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι η μεγάλη εικόνα του ζωντανού Θεού είναι ο κάθε άνθρωπος που παραμένει ζωντανή εικόνα του Θεού. Αυτή την περίοδο, αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τον Αναστάντα Χριστό, πρέπει να κατευθυνθούμε και στον αδελφό μας, σε αυτόν που είναι ο άλλος. Και ο Χριστός μας είπε: θα με βρείτε στο πρόσωπο του άλλου. Θα με συναντήσετε στον αναγκεμένο, σε αυτόν που έχει πρόβλημα, σε αυτόν που πεινάει και λυψά, σε αυτόν που χάνεται μέσα σε αυτόν τον πόλεμο τον φρικτό και μεγάλο των ημερών τούτων. Ελάτε να με βρείτε εκεί στον αδελφό. Και είναι αυτή η κίνηση αληθινή και αυθεντική που μας καλεί ο ίδιος ο Κύριος, εάν θέλουμε να είμαστε μαζί του την ώρα της Ανάστασης, στην κοινωνία της Ανάστασης. Και έτσι θα συναντήσουμε τον ζωντανό Θεό. Γιατί γίνονται οι Άγιοι μας, οι οδηγοί μας. Και είναι οι Άγιοι που ανήκουν σε κάθε τάξη. Σήμερα τιμούμε 2 στρατιωτικούς Αγίους, που είχαν τα όπλα στα χέρια, αλλά είχαν τα όπλα για να φέρουν καλό στους ανθρώπους. Υπηρετούσαν στον τότε στρατό. Αυτό όμως δεν τους θέλησε τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αλήθεια του Χριστού και να έρθουν να θεραπεύσουν τα τραύματα και τις πληγές των ανθρώπων και να υπερασπιστούν τη ζωντανή εικόνα του Θεού των άνθρωπων.
Να γιατί αυτή η περίοδος είναι μια ευεργεσία στη ζωή μας και επανέρχεται κάθε χρόνο. Και μάλιστα μέσα από την εμπειρία που έχουμε ζήσει αυτόν τον τελευταίο καιρό, έρχεται να γίνει λιμάνι, να γίνει αναψυχή, να γίνει αναπνοή, να πάρουμε κουράγιο και δύναμη. Και βεβαίως, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, δεν θα πάψουμε κι εμείς να εκτιμούμεθα ότι κάποιοι προδιοκτούν, ότι κάποιοι βιώνουν δύσκολες στιγμές και δυστυχώς ομόδοξοι μας, χριστιανοί ορθόδοξοι, περικυκλωμένοι από ορθόδοξο γένος, βρίσκονται σε αυτή την εμπειρία του θανάτου, του πολέμου, της προσφυγιάς. Είναι μια δύσκολη εμπειρία που δεν πιστέψαμε ότι θα βιώσουμε. Βλέπαμε μόνο εικόνες από παλαιότερες καταστάσεις ή, αν θέλετε, γνωρίζαμε πολέμους ως επί των Χριστών μέσα στα κινηματογραφικά στούντιο. Σήμερα βλέπουμε μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα σε αυτό που οραματιζόμασταν σαν Ευρώπη της ειρήνης. Σαν τόπο που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να προοδεύουν, να ζουν ειρηνικά, να βιώνουν την ελευθερία, το μεγάλο δώρο του Θεού, παρόλες τις δυσκολίες και τις ανεξόδοτες. Να λοιπόν που ήρθε και αυτή η εμπειρία. Γι' αυτό ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, ας πάρουμε στην προσευχή μας προς την Παναγία μας όλες αυτές τις ψυχές των ανθρώπων, μηδενός εξαιρουμένου. Οι μανάδες είναι μανάδες σε όποια πλευρά και αν βρίσκονται οι άνθρωποι του πολέμου, είτε από τη μια είτε από την άλλη. Οι γυναίκες είναι γυναίκες με χωρά στην αγκαλιά τους σε όποια πλευρά και αν βρίσκονται των αντιμαχωμένων. Είναι οι άνθρωποι που όπου κι αν είναι η θυσία τους, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, είναι ζωντανές εικόνες του Θεού. Εμείς καλούμεθα να προσευχηθούμε για την ειρήνη. Καλούμεθα να προσευχηθούμε για να πάρουν οι ηγέτες τις σωστές αποφάσεις. Καλούμεθα να προσευχηθούμε ακόμα περισσότερο για αυτό που είναι το μεγάλο μας δράμα και ο πόνος μας, την ενότητα της Ορθοδοξίας μας. Με ακούσατε πολλές φορές να λέω τον πόνο μου για αυτό που διακυβεύεται μέσα στην Ορθοδοξία, την ενότητα. Και να που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όταν διακυβευθεί η ενότητα μέσα στην Εκκλησία, τότε αυτό γίνεται μεγαλύτερη συμφορά για λαούς και ανθρώπους. Έτσι έχει συμβεί και αυτή τη φορά. Για άλλη μια φορά ο διχασμός, αυτό που φέρνει την απόσταση μεταξύ ακόμα και των Εκκλησιών, δημιουργεί προβλήματα που φτάνουν στο ακραίο του πολέμου. Όπλο μας παραμένει η προσευχή. Δύναμή μας η δική μας ενότητα. Και ο Κύριος μας δοκιμάζει για άλλη μια φορά. Και πρέπει να φανούμε αντάξει των περιστάσεων. Πρέπει να κρατήσουμε στα χέρια μας τις ζωντανές εικόνες του Θεού, που είναι ο κάθε άνθρωπος ο πονεμένος. Πρέπει να πάρουμε μέσα μας ζωντανά, προσευχητικά, παρακλητικά προς την Παναγία όλους τους πονεμένους. Και τότε συντελείται το θάνατο. Και τότε η Παναγία θα μιλήσει, όπως μίλησε πολλές φορές, όταν εμείς πιστέψουμε στη δική της παρουσία και προστασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία παρόλο το ψήφος που έχει σήμερα η ημέρα. Να ευχηθώ σε όλους υγεία και δύναμη. Θα έχουμε τη χαρά να τελέσουμε και αύριο την Θεία Λειτουργία εδώ, στον εορτάζοντα ναό των Αγίων Θεοτόκων, και θα έχουμε και την ακόμη μεγαλύτερη χαρά, εκτός από να τελέσουμε και την εισδιάκονα θεοτονία ενός παιδιού μας εγκάμου, που θα αναλάβει στη συνέχεια να υπηρετήσει σε λίγο καιρό επάνω στον Κύριο στη Ζαγορά. Θα ξεκινήσει αύριο από εδώ η εισδιάκονα θεοτονία του και σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί σε ιερέα θεοτονία του στον τόπο που θα υπηρετήσει. Εύχομαι σε όλες χρόνια πολλά και προηγημένα. Η σκοφορία που ήδη βλέπω ετοιμάζεται, ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για το ίδρυμα της Εκκλησίας μας, που ακριβώς δίνει το ελάχιστο στους ιερείς που δεν παίρνουν μισθό από το ελληνικό κράτος. Έτσι λοιπόν, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια. Με τη χάρη του Θεού θα σας επαναλάβω, 27 πλέον ιερείς μας λειτουργούν χωρίς να μισθοδοτούνται από το κράτος. Άλλοι δεν γιατί έχουν προσφερθεί οι ίδιοι, άλλοι δε γιατί από τη δική σας εισφορά μπορούν και παίρνουν τον ελάχιστο μισθό για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Και πάλι εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα ο Θεός να χαρίσει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αμήν και τις πρεσβείες της Παναγίας μας.